Το ξέρω ότι την αγαπώ πάρα πολύ τη Δήμητρα Ματσούκα και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Γεια σου, όμορφη. Γεια σου, επίσης, όμορφη. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, με φώτα έχουμε... αυτή τη φορά. Τι? Με φώτα, λέω, αυτή τη φορά, χωρίς... Με φώτα, γιατί ήταν να μας βγει την Δευτέρα η Δήμητρα, αλλά είχαμε τα τεχνικά προβλήματα. Μας είδατε πριν τα ζώδια, δεν μας ξαναείδατε μετά. Δεν πειράζει, σήμερα μαζί μας η Δήμητρα Ματσούκα. Έχετε λίγη ώρα ακόμα για να κερδίσετε τώρα τα δώρα που δίνει ο Θέμης. Πολύ, πολύ σωστά, Φέη μου. Τελευταία σας ευκαιρία για να κερδίσετε αυτές τις φοβερές συσκευές Kenwood. K-Mix, μεγάλη υπογραφή. Έχουμε κουζινομηχανή, καφετιέρα, φίλτρο, βραστήρα, φρυγανιέρα. Όλα αυτά θα έρθουν σε λίγο κοντά σας, στα χέρια κάποιου σούπερ τυχερού, κάποια σούπερ τυχερή. Και τι έχω στα κεράκια μου. 1500 ευρώ μετρητά για να τα κερδίσετε μεθαύριο Παρασκευή. Το μεγάλο μας δώρο για αυτή την εβδομάδα. 1500 ευρώ είναι αυτά. Θέλω να καλέσετε τώρα στο 14550 ή να στείλετε μήνυμα TAV στο 54990. Πολλές συμμετοχές, πολλές κλήσεις, πολλά μηνύματα. Φέη μου! Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είναι πολύ δυνατή η μουσική. Θα τη χαμηλώσουμε τώρα γιατί ο Θέμης φτιάχνεται με δυνατή μουσική. Καλά. Καταλαβες. Και μετά μόλις φεύγει από το πλάνο, τη χαμηλώνουμε. Έτσι, είναι έτσι, για τον Γεωργαντά. Τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν ένα θόρυβο. Ενώ εμείς. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι σε περίοδο έτσι πολύ σκληρή δουλειά. Με μεγάλη χάρη και με μεγάλη αγωνία. Συγγνώμη, κάθε χρόνο κάνεις θέατρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Πόσα χρόνια κάνεις θέατρο, βρε Δήμητρα? Κάνω 17 χρόνια. 17 χρόνια. Και παραστάσεις, οι οποίες πολύ δύσκολες παραστάσεις. Ναι. Νομίζω πια τίνω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό το είδος της κομεντή. Αυτό τώρα που κάνετε. Ναι. Αυτό είναι ένα έργο πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, στο διεθνές ρεπερτόριο, στο είδος αυτό της κομεντή, είναι ένα αριστούργημα. Και παίζεται 100 και πλέον χρόνια. Σε όλο τον κόσμο. Άρα θεωρείται μια κλασική παράσταση αυτή. Ναι, είναι ο Πυγμαλίων του Μπέρναρντ Σο. Σε αυτό έχει βασιστεί η ωραία μου κυρία, το γνωστό αυτό musical με την Όντρι Χέμπορν. Αλλά εμείς κάνουμε την πρόζα, κάνουμε τον Πυγμαλίωνα. Έχουμε κάποια τραγούδια από το musical που τα λέει ο Σαΐας ο Ματιάμπα. Βλέπουμε πλάνα, τα είχαμε σχολιάσει και τις προηγούμενες μέρες. Θυμίζει, είναι θέατρο... Θυμίζει παράσταση κρατικού, αν μου επιτρέπετε να το πω. Καταλαβαίνετε, ενώ δηλαδή τα κοστούμια είναι μια μεγάλη παραγωγή. Βέβαια, το Πάνθεον είναι πολύ μεγάλο θέατρο. Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη χωρητικότητα, σχεδόν 2.000 άτομα. 2.000 άτομα, αλήθεια. Και είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Η πρώτη μεγάλη παραγωγή μια νέα εταιρεία που ονομάζεται Θεατρικές Σκηνές με επικεφαλή στον Πάνο το Κατσαρίδη. Δεν συνηθίζω να λέω το όνομα των παραγωγών, εδώ χρειάζεται να το πω γιατί. Έχουν ένα πολύ μεγάλο όραμα αυτά τα παιδιά και πολύ μεγάλη αγάπη για το θέατρο και ό,τι κάνουν το κάνουν χωρίς καθόλου φιδό και έτσι με... Μπορεί και αυτό να δημιουργεί άγχος στους τελεστές, δηλαδή όταν... Επειδή δεν έχουμε όλοι συνηθίσει στις δουλειές μας κάποιος να μην σκέφτεται το οικονομικό κομμάτι τόσο πολύ και να σκέφτεται το ποιοτικό, ίσως σου δημιουργεί και μια ευθύνη αυτό. Έτσι ακριβώς. Και έχουν στήσει μια κατάσταση η οποία... Είναι λίγο ευρωπαϊκή και για τους ηθοποιούς και για είναι τον τρόπο τα πλάνα που... πάντως τα χαζεύεις, ε. Ναι, εδώ είναι τα πλάνα από το γύρισμα που κάναμε για το τρέιλε. Ναι. Χορογραφίες, εσύ τραγουδάς. Όχι, δεν τραγουδάς. Δεν τραγουδάς, τραγουδάει μόνο ο Ισαΐας. Μόνο ο Ισαΐας, ναι. Και έκπληξη και η επιλογή του Ισαΐα σε μια τέτοια παράσταση. Ο οποίος παίζει κιόλας. Παίζει κιόλας. Ναι, παίζει. Σε λίγο θα μας κλέβει τις δουλειές ο Ισαΐας. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Βέβαια, όταν σκέφτεσαι το ωραίο μου κυρία, σου έρχεται στο μυαλό αναπόφευκτα η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, σε σένα. Σε μένα η Όντρι Χέμπορν. Γιατί όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή. Έχουμε άλλα βιώματα, Δήμητρά μου. Όχι, γιατί υπάρχει ταινία. Στο θέατρο, εγώ προσωπικά δεν είχα δει την παράσταση αυτή. Ενώ τώρα, όταν πια είπα το ναι στην δουλειά αυτή, είδα τα πάντα και είδα την ταινία αυτή. Τα είδες όλα. Ναι, όλα. Σου αρέσει? Πολύ. Είναι αριστούργημα. Το έργο είναι μια καταπληκτική κομεντή που έχει και πολύ ωραία, μια πολύ ωραία παρατήρηση και στην αριστοκρατική, ας πούμε, τάξη, αλλά και στην τάξη των φτωχών. Πολύ ωραίο χιούμορ, μια πολύ ωραία ερωτική περιπέτεια. Διασκευασμένη από τον Αλέξανδρο Ρίγα, κατά τη γνώμη μου μοναδικά. Αυτό ήταν και ο λόγος που πάνε εξ αρχής. Γιατί... Ο Ρίγας σε πήρε. Ναι, ο Ρίγας με πήρε και 10 λεπτά μας πήρε για να πω, έλα, δώσω μου το κείμενο να το δω. Και είναι έκπληξη αυτό που είχε κάνει. Έχει κρατήσει όλο το ύφος του Μπέρναρντ Σο με το δικό του πολύ ωραίο χιούμορ και πολύ αγαπημένο από τον κόσμο άλλωστε. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Τώρα έχω τη χαρά να παίζω με ηθοποιούς που. Ποιοι παίζουνε? Έχουν
πολλές ώρες πτήσης και είναι πολύ αγαπητή. Ο Κώστας πολλά ο Κόκλας, άτομα, σωστά. Πολλά. Ο Κώστας ο Κόκλας κάνει τον Πυγμαλίωνα, τον μάλιστα. κύριο Χίγκινς. Ο Παύλος ο Χαϊκάλης που κάνει τον κύριο Πίκεριν, τον φίλο του Πυγμαλίωνα. Ο Αντώνης ο Καθατζόπουλος κάνει τον πατέρα μου. Η Μπέτη Λιβανού κάνει την μητέρα του Κώστα. Η Χριστίνα Θεοδωροπούλου. Ο Περικλής. Ο Αλμπάνης, ο Θωμός ο Παλιούρας, ο Ρέσης ο Τζιώβας που είναι εξαιρετικός. Πόσο άτομα είστε, α, και ο Τζιώβας είναι. Ένα νέο παιδί υπέροχος και έγινε και λίγο γνωστό το τελευταίο διάστημα ότι είναι ο γιος του Παπαματθαίου, ο Ιάσονας του Παπαματθαίου. Και νέοι, πολύ νέοι ηθοποιοί, είμαστε περίπου 25 ηθοποιοί που είναι όλοι τους αξιόλογοι και θα κάνουν ωραία πράγματα. Πρεμιέρα έχουμε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. 9 Δεκεμβρίου, ναι. Τα σκηνικά είναι του Μανώλου του Παντελιδάκη, τα ρούχα είναι του Απόλλωνα του Παπαθεοχάρη, τα κοστούμια τα μοναδικά που έχει κάνει. Και οι φωτισμοί είναι του Αλέκου του Αναστασίου. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Δουλεύεις πολύ τώρα? Δουλεύω πολύ. Έχω μια αγωνία. Είναι κάποιες φορές που έχω μια αγωνία σχεδόν υπαρξιακή, γιατί τις προάλλες είχαμε βγει με έναν ηθοποιό, πολύ αξιόλογο, που μας έλεγε ότι στο τώρα είναι στοίχημα να θέλεις να ψυχαγωγήσεις τον κόσμο σε αυτή την εποχή. Ποια είναι ένα στοίχημα? Και απαιτείται από τον ηθοποιό πολύ ψηλή σαμπανιζέ ενέργεια. Είναι πραγματικά, τι είναι να πιστέψω, σου λέω από την αρχή, ότι είναι το πιο δύσκολο είδος για να. Μου για φαίνεται πολύ περίεργο αυτό που λες. Ναι, είναι αλήθεια. Όση ώρα διαρκεί το έργο, είσαι. Η κομμαντή ούτως ή άλλως απαιτεί έναν ρυθμό καταιγιστικό. Ο Ρήγας τον επιζητά ακόμα περισσότερο. Ναι, έχω άγχος. Το καλοκαίρι σου πώς ήταν, ξεκουράστηκες? Έκανα περιοδία με το Σιρανό. Ήμουνα κάθε μέρα ταξίδι και παράσταση. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία με αυτή την παρέα, με τον Βασίλη Επικεφαλής και πήγαμε εξαιρετικά καλά. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Άρα δεν ξεκουράστηκες καθόλου? Καθόλου, όχι. Δηλαδή, καθημερινότητά σου ποια είναι, βρε Δήμητρα, για πες μου λίγο. Τώρα ποια είναι πρόβες, διάβασμα, πρόβες, διάβασμα. Δεν βγαίνεις καθόλου? Βγαίνω μια στο τόσο με το φίλο μου τον Κώστα τον Κόκλα, που πλέον δηλώνω ότι είναι ο άνθρωπός μου και τον αγαπώ πολύ. Κάτσε, περίμενε. Τι εννοείς πλέον δηλώνω ότι είναι ο άνθρωπός μου και τον αγαπώ τον πολύ? Τον γνωρίζω πια καλύτερα, γιατί τον ήξερε. Η πρώτη μου δουλειά σαν ηθοποιός ήταν στην Ανατομή ενός Εγκλήματος. Το πρώτο μου γύρισμα ήταν με τον Κώστα. Και ξαναβρισκώ. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία, έτσι πως το είπα λίγο με τάραξα. Όχι. Ξανασυναντηθήκατε. Ξανασυναντηθήκαμε, ναι. Και είναι αξιαγάπητος ο Κώστας. Και σαν ηθοποιός και σαν άνθρωπος. Είναι σπάνια περίπτωση. Σπάνια. Γενικά εσύ βγαίνεις? Γενικά τι κάνεις, πώς περνάς το χρόνο σου? Μην κοιτάς σαν μπαμπούλας που ήρθες απέναντι έτσι απότομά μου, σε παρακαλώ. Ένας φίλος μας. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν απευθύνθηκε σε μένα. Όχι. Λέγοντας τον μπαμπούλα. Ένας ωραίος κύριος. Σε κοιτάει και σένα, αλλά το σνομπάρεις λίγο. Σνομπάρα, ναι. Δεν θες να το κοιτάξεις. Οκ. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι. Ποιος ξέρει. Εμένα πάντως με κοιτάει κάπως. Μην με κοιτάς έτσι. Λιποθύμησε. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο στον Αντένα. Για πες, λέγαμε. Πώς περνάς την ημέρα σου, δηλαδή είναι μόνο δουλειά? Είναι μόνο δουλειά και στο σπίτι σκέφτομαι όλα αυτά τα οποία γίνονται στις πρόβες, τις πολύτιμες παρατηρήσεις του Παύλου του Χαϊκάλη. Πάντα μετά έχω έτσι τροφή για σκέψη, αυτά που μου λέει ο Αλέξανδρος. Είμαι γύρω από τη δουλειά αυτή την περίοδο. Μετά τις 9 Δεκεμβρίου θα είμαι και εγώ πιο χαλαρή. Και αυτό δεν είσαι, δηλαδή δεν θέλεις να έχεις και κάτι άλλο? Όχι. Δεν θέλεις να έχεις κάτι άλλο? Όχι, μια χαρά έτσι. Με την μαμά, την αδερφή σου? Τους μιλάω. Τους μιλάς? Δεν έχω διακόψει. Είναι και μόνο τηλεφωνικός, φαντάζομαι? Όχι, τη μαμά μου τη βλέπω κιόλας, γιατί πηγαίνω και τρώω στη μαμά μου. Κάθε μέρα? Σχεδόν. Αλήθεια λες? Με τι νόμιζες? Είστε κοντά τα σπίτια? Πολύ. Και πηγαίνεις κάθε μέρα και τρώω στη μαμά σου? Τα έχω φροντίσει όλες, σωστά. Ναι, τι. Πολύ ωραίο αυτό που εμείς κάνεις. Εμείς τα πολύ μικρά κορίτσια δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε, Φέη. Ναι. Υπάρχουν κάποιες σχολές που μπορώ να συστήσω που είναι για παιδάκια μαγειρική. Σε φοράνε και ένα σκούφο και πηγαίνουν και μαθαίνουν. Ναι. Έχεις να μαγειρεύεις καθόλου? Όχι. Όχι.
Πηγαίνει στη μαμά σου, το βρίσκω πολύ γλυκό που πας στη μαμά σου και τρως κάθε μεσημέρι. Γλυκό, ξεγλυκό, αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάγκη. Έρχεται και η αδερφή σου παντρεύτηκε. Φαντάζομαι, όχι μαγειρεύει τον άντρα της. Ναι, η αδερφή μου ξέρει και μαγειρεύει πολύ ωραία. Τη βλέπω στο. Καλά, και εσένα σε παρακολουθούμε στο Instagram. Αλλά εγώ είμαι φαν της αδερφής μου, τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Με το που ήρθα. Με το. Και τι ζηλεύεις. Τίποτα, θα μιλήσουμε μετά με τη Μαρία για το Instagram της, να θεωρήσουμε κάποια πράγματα. Είδα και ένα φιλί. Α, ναι. Το έχεις εσύ, Ελένα, εντάξει, τώρα εμφανίστηκε στο ακουστικό. Έλα, μωρέ. Ήταν μια δύσκολη μέρα αυτή, γιατί μου είχαν διαρρήξει για δεύτερη φορά το σπίτι μου. Και πήγα στο σπίτι μου και ήταν ανατιναγμένο. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Και ήρθε η αδερφή μου, κατευθείαν πήρα τηλέφωνο τη Μαρία και ήρθε και είναι η μόνη που μπορεί να με κάνει να βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Ναι, μέσα σε 1,5 χρόνο ήταν η δεύτερη φορά. Ήσουν μέσα. Δεν ήμουν, όχι, όχι. Πάλι καλά. Ναι. Νομίζω ότι αν ήμουν δεν θα έμπαινα. Και τις δύο φορές δηλαδή δεν είχα. Καλά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ούτε δεν ξέρεις. Ναι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ναι. Και συγγνώμη, σου πήρανε πράγματα. Δεν υπήρχε πια κάτι άλλο, τα είχαν πάρει όλη την πρώτη φορά. Νευρίασαν. Θα το δηλώσω, παιδιά, μην ξαναέρθετε. Είναι άδικο κόπο για όλου μα. Πόπο. Ναι. Φοβερό. Ναι. Εσύ μένεις μόνη σου. Ναι. Λέω μου πως ήρθα να συνάντησα κάποιον άλλο. Όχι, όχι, μένω μόνη. Πάντως, από όλο αυτό που περιγράφεις για την καθημερινότητά σου, τουλάχιστον τώρα που έχετε πρεμιέρα σε λίγες μέρες, σε 9 του μηνός, αλλά και πριν, γιατί εντάξει, ήταν ένα διάστημα που είχες μείνει εκτός και αυτό έτυχε λόγω κάποιων. Ένας χρόνος, ναι. Ναι. Η σεζόν η χειμερινή, δηλαδή. Ναι, για κάποιες τέλος πάντων άλλες συγκυρίες. Καταλαβαίνουμε ότι όλη σου ζωή αλλάζει σχετικά με τη δουλειά σου. Δηλαδή ότι το κέντρο είναι η δουλειά σου και γύρω-γύρω έρχονται μετά και τα άλλα. Ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει. Ισχύει, ναι. Μέχρι να συμβεί κάτι άλλο που να μπορεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Αλλά... Έχεις λίγο βαρεθεί και δεν ψάχνεις κάτι άλλο, δεν θέλεις κάτι άλλο. Ποτέ δεν έψαχνα. Ποτέ δεν έψαχνα. Είσαι καλά δηλαδή και μόνη σου? Ναι, είμαι καλά και μόνη, ναι. Δεν είσαι άνθρωπος που θα πει εγώ θέλω, αχ να είχα κι εγώ, εντάξει η φίλη μου γνώρισε αυτόν, είναι με αυτόν, θα ήθελα κι εγώ να μπω σε μια τέτοια όχι περιπέτεια, και... σε μια τέτοια γνωριμία. Όχι βέβαια, μου αρέσουν οι άνθρωποι που μοιράζονται τη ζωή τους και είναι ευτυχισμένοι, αλλά αυτά συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν, όχι, δεν θα βγω προς άγραν, όχι, όχι, όχι. Δεν λέω να το κάνεις. Το να το κάνεις είναι άλλη υπόθεση, εντάξει, δεν λέω το να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ αν μέσα σου, ας πούμε, αισθάνεσαι ότι λείπει κάτι. Δεν προλαβαίνω να αισθανθώ τίποτα. Με γεμίζει τόσο πολύ αυτή η δουλειά μου και... Ναι, θα πω ψέματα αν σου πω τώρα ότι σκέφτομαι κάτι άλλο. Το βράδυ δηλαδή όταν πέφτεις για ύπνο δεν σκέφτεσαι... Σκέφτομαι την Ελίζα Ντούλιτ. Τώρα σε πιστέψω αυτό που λες. Ναι, σε πίστεψέ μου. Σκέφτομαι μόνο αυτό. Και έχω μεγάλη, μεγάλη προσμονή για να ξεκινήσουμε και να δω όλος αυτός ο κόπος, γιατί δεν είναι περίπατος μια τέτοια δουλειά. Καμία δουλειά δεν είναι στο θέατρο. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα προτιμούσες μια μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή και εμπορική και καλλιτεχνική και με κριτικές και με διθυράμβους, ή θα προτιμούσες να συναντήσεις κάποιον ο οποίος σας έκανε να τα βλέπεις όλα διαφορετικά? Ελείψη αυτού του κάποιου θα προτιμούσα τη μεγάλη επιτυχία. Αν ήξερα κάτι, είχα κάποιο στο μυαλό μου, θα σου έλεγα το άλλο, ξέρω εγώ. Ας μην είμαι για απόλυτη. Ναι, γιατί θες και λίγο προκλητική. Ναι. Ναι. Δεν σε αγχώνει αυτό το κομμάτι? Όχι, να αγχώσει εσένα που έχεις μεγαλώσει. Εμένα γιατί? Εγώ άσε με εμένα. Εμένα άσε με. Εντάξει. Γιατί στο λέω. Δεν σε αγχώνει, δεν στο λέω ηλικιακά. Στο λέω γιατί είσαι πάρα πολύ καιρό σε αυτή τη φάση. Ναι. Περνάς συνεντεύξεις και αλλάξαμε κανάλια. Είναι... Αλλάξαμε. Δεν κατέβηκες από τη σκάλα. Είμαι μόνη μου σε αυτή την καρέκλα. Δηλαδή, τόσες ανατροπές σε αυτή τη ζωή μου. Πώς θα τις αντέξεις? Πώς θα το αντέξω εγώ αυτό? Πώς? Κάτι θέλω τώρα να σου πω πάνω σε αυτό και κάτι σκέφτηκα έξυπνο μου φαίνεται, αλλά με τη σκάλα μετάραξες και το ξέχασα. Λέω ότι είναι καιρός, αυτό λέγαμε. Αυτό ήταν η αρχική μου. Κοίτα, δεν αντιμετωπίζω μία συνέντευξη σαν την εξομολόγηση στο παπά της ενορίας μου. Καλός ή κακός. Δηλαδή, ακόμα και να μου συνέβαινε κάτι, δεν θα το μοιραζόμουν μαζί σου στον αέρα. Κοίταξε να δεις. Αν όμως ήταν κάτι το οποίο είχε διάρκεια, θα ήταν κάτι σημαντικό, δεν έχω κάνει σημαντικό. Ποτέ, ακόμα και σε περίοδο της ζωής μου. Εσύ μπορεί να μην το έλεγες, αλλά το ξέραμε. Θέλω να σου πω, θα ήταν γνωστό, έτσι δεν είναι? Και αυτό προς το τέλος και άλλο χωρίς ποτέ να αναφερθώ σε αυτό. Περίμενε λίγο. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, όταν είχες μια σχέση γνωστή, σοβαρή, κατάλαβες τι εννοώ, που είχε διάρκεια. Δεν έβγαινε προς τα έξω. Δεν σου λέω ότι εσύ έβγαινες να το πεις σε συνεντεύξεις. Ναι, μετά από ένα σημείο πια βγαίνει. Μετά από ένα σημείο όμως βγαίνει αυτό. Βέβαια, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Αλλά πια δεν θέλω ούτε αυτό.
Εγώ προσωπικά. Δεν θα ήθελες καθόλου, δηλαδή αν έκανες τώρα μια σχέση. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν θα επέτρεπε ούτε να ερχόταν ο σύντροφός μου στην πρεμιέρα της παράστασής μου. Δεν το θέλω. Τώρα ναι. Να παντρευτώ και κάνω παιδί είναι αλλιώς, αλλά όχι, δεν είναι κάτι που... Δεν επιθυμώ καμία άλλου τύπου δημοσιότητα, γιατί πάντα συνήθως μια τέτοια πιο πιπερά τη λεπτομέρεια καπελώνει την ουσία της όποιας πρεμιέρας, της όποιας συνέντευξης. Και ο λόγος που κάνουμε πρεμιέρες και δίνουμε συνεντεύξεις είναι να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Γι' αυτό. Ενδιαφέρεις όμως εσύ. Το ελπίζω, το εύχομαι. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να έχω ενδιαφέρον και μιλώντας για άλλα ζητήματα. Σαφώς. Δηλαδή, εμένα με βρίσκω πολύ συμπαθητική. Καταλαβες. Είσαι συμπαθητική και είσαι συμπαθητική και στις γυναίκες. Όχι, δεν είσαι συμπαθητική μόνο στους άνδρες, δηλαδή επειδή είσαι μια ωραία γυναίκα. Είσαι συμπαθητική και στις γυναίκες. Δηλαδή, σε θέλει άλλη φίλη. Έχω την αίσθηση αυτή ότι ισχύει. Είναι το χαμόγελο, δεν ξέρω. Έχεις στη φωνή, βγάζεις μια γλυκύτητα. Ποιος ξέρει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι μου λέτε το κοντρόλ, η φωνή σίγουρα. Η φωνή σίγουρα, το ξέρω, σας αρέσει η φωνή της. Σχετικά με ένα θέμα οικονομικό που έχεις, είχες εκεί κάποια που είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Το τι γίνεται, κάθε φορά που έρχομαι εδώ είναι σαν να πηγαίνω στην εφορία της γειτονιάς μου, γιατί με καταδιώκεται έτσι. Τι να πω, όχι, είναι ανεξελίξη όπως και ήταν. Για καλό ρωτάω, γιατί κάποιες φορές τέτοια θέματα δημοσιοποιούνται. Α, εννοείς για το κομμάτι αυτό, τα χρήματα που μου χρωστάει ναι, ο Τσομίτης, ο Γιάννης. Όχι, δεν έχω κανένα νέο από το δυτικό μέτωπο και μάλλον δεν θα έχω. Έχω αρχίσει να συμφιλιώνομαι. Και λες να το προχωρήσεις κάπως. Πώς να το προχωρήσω. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, δεν υπάρχει ένας τρόπος που να μπορείς να χειρωθείς απέναντι στην... Νομικός. Όταν στην πραγματικότητα όχι. Παρά μόνο να κάποιος να φυλακιστεί για τα χρέη του. Δεν είμαι αυτός. Δεν θα μπει στη διαδικασία. Απλώς κάποιες φορές, ίσως η δημοσιότητα μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένας μοχλός πίεσης, κατάλαβες. Όχι, δεν λειτουργήσε καθόλου. Το αντίθετο, θα έλεγα. Μια χαλαρότητα αντιμετωπίζω γύρω μου. Αναισθησία. Ίσως. Μάλιστα. Κοίταξε, τέτοια προβλήματα σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα πλάνα που έχουμε δει στην παράσταση που τώρα θα ξεκινήσει στο Πάρθενο, σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσεις. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Να ξαναπούμε λοιπόν ότι η πρεμιέρα είναι 9 Δεκεμβρίου στο Πάνθεον, ωραία μου κυρία, μαζί με τη Δήμητρα Ματσούκα. Θέλεις να πεις για κάποιον άλλον? Νομίζω ότι έχω μιλήσει για τους τελεστές. Να ευχηθούμε καλή πρεμιέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο να μας δικαιώσει, γιατί πιστεύουμε ότι ποιες μέρες θα είστε? Μια σπουδαία δουλειά. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή. Δεν έχετε διπλές. Όχι. Γιατί είναι μεγάλη, είναι παράσταση, μεγάλη παράσταση και μεγάλης διάρκειας. Έτσι ακριβώς. Πολλά φιλιά και στον Αλέξανδρο Ρίγα. Θα τα δώσω. Καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή με αγάπη με τη Μαρή Κυριακού. Γεια σας και χαρά σας.